Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας για μία ακόμη φορά ακούει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με τη γρήγορη εξάπλωση του COVID-19 στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας. Όπως τονίζει ο κ. Γιανακόπουλος, ο στέλεχος Δέλτα, που φαίνεται ότι θα επικρατήσει τις επόμενες εβδομάδες, πυροδοτεί ήδη την έξαρση των κρουσμάτων χωρίς μέχρι στιγμής να αυξάνει τη βαρύτητα της νόσου και να πιέζει το σύστημα υγείας, ενώ το μέλλον προβλέπεται φιαλτικό. Για τον λόγο αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί και σχετική σύσκεψη παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της πανδημίας. Είμαστε μπροστά σε μια έξαρση των κρουσμάτων, η οποία τις επόμενες εβδομάδες θα αυξηθεί. Σίγουρα η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα θεωρείται δεδομένη, με πάρα πολλά κρούσματα. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε, να φρενάρουμε αυτή την εξέλιξη, και το μόνο όπλο που έχουμε είναι ο εμβολιασμός. Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να τηρούμε και τα προστατευτικά μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε όλοι να εμβολιαστούμε, ακόμα και οι πιο δύσπιστοι θα πρέπει να πιστούν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας χθες διατύπωσε δημόσια τις απόψεις του γύρω από τον εμβολιασμό, ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, οι παρενέργειες είναι σπανιότατες. Αντίθετα, η νόσηση από τον ιό έχει και άμεσες αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες, τόσο στους μεγαλύτερους όσο και στα παιδιά. Τα παιδιά δημιουργεί ψυχοσωματικά προβλήματα, δημιουργεί διαταραχές της μνήμης, άρα δεν είναι τόσο απλό να λέμε ότι τα παιδιά δεν νοσούν βαριά. Μπορεί να μην νοσούν βαριά, αλλά όμως κάποιες επιπτώσεις τις έχουν. Επίσης δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος για τα παιδιά. Πάντα υπάρχει το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο με σπάνιες βέβαια καρδιαγγειακές επιπλοκές, οι οποίες καμιά φορά μπορεί να είναι και θανατηφόρες. Αντίθετα, οι ενήλικες κινδυνεύουν από άνοια, κινδυνεύουν από μια χρόνια κόπωση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συνεκτιμήσουν εκείνοι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αποφασίσει και να αποφασίσουν να τρέξουν να εμβολιαστούν. Μοναδικός τρόπος αναχέτησης της τραπείας διασποράς του ιού αποτελούν οι αυστηροί τήρηση των προστατευτικών μέτρων και των υγειονομικών πρωτοκόλων του ΕΟΔΗ, αλλά κυρίως επιτάχυνση του εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες. Τη δεδομένη χρονική στιγμή κάνουμε ιδιαίτερα έκκληση στους εμβολίαστους, άνω των 50 χρόνων να εμβολιαστούν άμεσα, τονίζει ο κ. Γιανακόπουλος. Επίσης, θα πρέπει να προετοιμάσουμε και την εκπαιδευτική κοινότητα για το άνοιγμα των σχολείων του Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια μπροστά μας. Όλα αυτά τα ζητήματα ζητήσαμε από τον Περιφερειάρχη μας, τον κ. Αγοραστό, να συγκαλέσει μια ευρεία σύσκεψη φορέων σε τοπικό επίπεδο για να τα συζητήσουμε, για να δούμε πώς μπορούμε να πάμε να τρέξουμε πιο γρήγορα ακόμα, να αυξήσουμε το ρυθμό των εμβολιασμών και παράλληλα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τη σχολική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους, τις σχολικές μονάδες, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να αρχίσει ένα σχολικό έτος με ασφαλές υγειονομικό περιβάλλον. Ο κύριος Περιφερειάρχης φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας σε μια τηλεφωνική μας επικοινωνία χθες βράδυ. Υπόθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες μέρες θα γίνει αυτή η ευρεία σύσκεψη. Εναπομένει βέβαια να το δούμε και στην πράξη. Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει έκκληση σε όσους πέρασαν από την κόλαση των ΜΕΘ να γίνουν κοινωνοί του εμβολιασμού, σε όσους από τους συμπολίτες μας ακόμη δυσπιστούν.